Άλλη μια Κυριακή στο βουνό και πάμε σήμερα να εξερευνήσουμε τον Ημιτό με του Σεβζίν. Και να σας κάνουν ωραίο ζεσταματάκι. Εδώ είναι το στρατόπεδο της Τερψιθέας. Ξεκινήσαμε από το γήπεδο της Τερψιθέας. Περπατάμε μόνο κάνα δεκάλεπτο και κοίτα. Έμα. Πρώτη μικρή στάση. Αυτό μόλις μας είπε ο οδηγός μας ότι είναι ο ασπάλαθος. Που αρέσει στους πίτες. Απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από την πόλη. Είναι από τη Ρεματιά περνάρει. Και από την άλλη την πλευρά είναι η Ρεματιά της Ντούκα. Τα χανιάσαμε. Εγώ. και λίγο σκαρφάλωμα. Πολύ όμορφο. Και πάμε προς την Τρίπια Σπηλιά, παιδιά. Κοιτάξτε ένα φανταστικό μέρος. Τρώω και το θυμαράκι μου, αντί για τσίχλα είναι καλύτερο. Γιατί η τσίχλα σου απορροφάει την υγρασία. Ενώ αυτό σου δίνει και ωραία γεύση, σου δίνει και ένα ρυθμό. Και... Χα! Σε αυτή την τρούπα πάμε. Είδαμε τρούπα και πάμε να τρουπώσουμε. Κλουκ, κλουκ, κλουκ. Έχει ωραία λουλουδάκια εδώ, κοίτα, κοίτα. Είναι αυτό που είναι σαν σκυλάκι. Φτάσαμε στα Μεσόγεια. Από κάτω μας είναι το Κοροπή. Μας λέει για τη Σφητεία οδό. Όλη αυτή εδώ η οδό μέχρι το 451. Και από κάτω τα δύο ρέματα που σας είπα, αυτή είναι η Σφητεία οδό. Και λένε ότι όσοι περνάγανε από τη Σφητεία οδό ήταν εκεί υπό έλεγχο. Δηλαδή έπρεπε να κάτσεις να ακριβώς αδειώθει. Υπήρχαν παρατηρητές δεξιά-αριστερά και δίνανε σήμα ότι κάποιος έρχεται. Είναι αυτός που είναι παραγμένος. Φτάσαμε στο Σταυρό. Λοιπόν, τι λέει εδώ, τούνελ Ημιτού. Και από τις δύο τις πλευρές έχουν κάνει δοκιμαστικές και σύραγγες το 1979 για να δούνε αν σε αυτό εδώ το σημείο που είναι το πιο χαμηλό σημείο του Ημιτού να μπορέσει να περάσει οδοποιία. Δεν υπήρχε καμία συνέχεια και δεν είχαν αποσαφηνίσει τίποτα σε σχέση με τις έρευνες που υπάρχουν. Το κάθε τούνελ που έχουν φτιάξει είναι περίπου στα 35 μέτρα. Έχουν μείνει όλα σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, από εδώ υπάρχει τη στρακιά στο το βάραθρο, από την πλευρά της Τερψιθέας. Υπάρχει και το βάραθρο του Λίσταρχου Νταβέλη, από αυτή την πλευρά. Είναι η Σφητός. Και έχουμε πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Ελίχρυσος. Εδώ με το στυλάκι Λόρενς Σαραβίας. Σκέψου, έμενα τόσα χρόνια γλυφάδα και δεν είχα έρθει να περπατήσω στο μονοπάτι που είναι πάνω από την Τερψιθέα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ ο Ημιτός είναι δίπλα μας και έχει τόσες ωραίες διαδρομές και ανυπομονώ να τις γνωρίσω. Μ' αρέσουν αυτές οι φάσεις που έχει κόσμο μπρος και πίσω. Αλλά κάπως μένω λίγο μόνη μου και δεν ακούγονται ομιλίες. Να κάνω και το oversharing μου τώρα που είμαστε μόνοι. Παιδιά, με πιάσε κόψη από το πρωί. Από μια μαλακία που φάγαμε χθες ήταν χαλωτήρι. Τι θέλω και εγώ το χαλωτήρι. Μια ποδαρίλα. Την είχε. Α, δεν είχαμε και κάτι έτσι να γλιστράει. Το σουβλακάκι και η πατατούλα. Τρεις και μία με πήγε το πρωί. Κούμποσα ένα ημόντιουμ. Και νερό με λεμόνι. Αλλά τώρα νιώθω μια φούντωση, μια φλόγα. Αν δεν χεστώ, μέχρι να φτάσουμε κάτω θα είναι μεγάλη επιτυχία. Sorry, ελπίζω να μην τρώτε. Πω, παιδιά, εδώ χωρίστηκαν οι δρόμοι μας. Κάποιοι γυρίσανε. Και η επίλεκτη ομάδα! Συνεχίσαμε για τους τρεις βράχους. Εδώ. Και κάτι είναι η όμορφη πόλη μας. Και γίνεται ακόμα καλύτερο. Νάτος ο σωστός ο φωτογράφος που έχει ανέβει εκεί πάνω με κίνδυνο να πετάξει για να μας βγάλει φωτογραφία. Είναι κλεισμένο. Τέλος, επιστρέψαμε στο πάρκινγκ. Λοιπόν, δεν ξέρω παιδιά, 50 ξεκινήσαμε, 5 γυρίσαμε. 50% από
Είναι 1% πόλη. Ευτυχώς είμαι στο πόσο, 10%. Όχι. Επιζήσαντες. Οδηγός, βεβαίως. Ο Κώστας.